μαξιλάρι που δεν έχει τελειωμό. Τι. Οι κουρτίνες θέλουν αλλαγή. Μην τις βλέπετε έτσι τώρα. Θέλουν κάποια πράγματα αλλαγή, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Δεν θέλω να αγχώνεστε. Λοιπόν, πού είμαι, ποιος είμαι και τι ακούγεται έξω και τι κάνω στη ζωή μου. Και αυτές οι κουρτίνες θέλουν αλλαγή. Μην τις βλέπετε ούτε αυτές. Για να δούμε να μπει. Καλά, έχει ψύχος έξω. Απέσιος καιρός. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Ευτυχώς λειτουργούν τα σώματα. Είχε ζέστη. Πώς είμαι έτσι. Είμαι πρισμένος, έχω κάτι μαύρο σκύπτυπο. Πώς είμαι έτσι. Ωραία, θα πληθώ γιατί δεν ξέρω πού να ακουμπήσω την κάμερα. Ο θερμοσύφωνας. Τεράστιο μπάνιο νότ. Ωραία. Δεν έχουμε φως όμως, Που είναι 4 η ώρα και είναι λες και είναι 8 το απόγευμα, ρε φίλε. Ανακατεύομαι. Ναι. Εγώ γενικά, αν έχετε δει και από τα Instagram, εγώ δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω ενώ δεν ξενυχτάω όπως παλιά και τέτοια. Και χθες, είναι αυτό που έψαχνα. Και χθες ήρθε ο φίλος μου Δημήτρης, ο επώνυμος αλκοολικός, από την Πάτρα. Και βγήκαμε και γύρισα στις 6 το πρωί σπίτι. Και μέχρι να κοιμηθώ, πήγε αυτά παρά. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Τώρα θα σας δείξω εγώ πώς να επιβιώσετε μετά από hangover. Πίνουμε πολύ νερό. Αυτό που ακούτε είναι κάτι που κάνει στο πάτωμα. Και χθες που ήρθε ένας φίλος μου στο σπίτι, μου είπε ότι μήπως να βγάλουμε, να ξυλώσουμε το πάτωμα, γιατί μπορεί να έχει λεφτά κάτω από το πάτωμα, γιατί τα ακούτε. Λοιπόν, θα τρελαθώ. Το νερό, να ξέρετε, όντως τώρα, αν έχετε πιει το προηγούμενο βράδυ, βοηθάει. Θα ανοίξω εδώ τώρα την καφετιέρα που μου έχει πάρει η φίλη μου η Κατρίνα σε αυτό εδώ το υπέροχο χρωματάκι. Πρώτη γουλιά καφέ. Μέσα σε όλα αυτά εγώ έχω κανονίσει σε μία ώρα να πάω θέατρο, που πιστεύω ότι αυτό θα με βοηθήσει να ξεπεράσω το hangover. Πω πω παιδιά, μην πίνετε. Εσείς βγαίνετε, ας πούμε. Βγαίνετε κάθε Σάββατο. Επίσης, εγώ βγήκα χθες και συνειδητοποίησα ότι ο κόσμος βγαίνει. Δεν είναι σαν και εμένα. Βγαίνει, καλή. Γινόταν ο χαμός στο κέντρο. Ο χαμός. Δεν βρίσκαμε να κάτσουμε. Δηλαδή, φοβερό, Α, όχι φοβερό. Α, τώρα που λέμε τέτοια, να σας πω ότι η λέξη φοβερό και τρομερό είναι αρνητικές λέξεις, γιατί το φοβερό έχει μέσα το φόβο και το τρομερό έχει μέσα τον τρόμο. Οπότε, να μην χρησιμοποιείτε ούτε τη λέξη φοβερό ούτε τη λέξη τρομερό, να τις αντικαταστήσετε με υπέροχο, καταπληκτικό, γιατί εμείς συνήθως λέμε, ας πούμε, πω πω, τι φοβερή παράσταση είναι αυτή. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Θα παραγγείλω να φάω. In the meantime, θα κάνω μπάνιο, θα ετοιμαστώ, θα έρθει το φαγητό, δεν θα προλάβω να φάω. Δεν γίνεται. Θα σηκωθώ τώρα. Έχει λερωθεί κάμερα, πρέπει να την καθαρίσω λίγο.
Πόσο άλλαξε. Πόσο άλλαξε. Γεια, παραγγέλνω, κάνω μπάνιο, τρώω, τα, παπα, τα, τα, τα. Λοιπόν, αλλαγή σχεδίου. Τελικά δεν θα πάω θέατρο γιατί μου το ακυρώσανε. Παρέγγειλα να φάω ένα τάκο. Τόσο πολύ θέλω να ξεκινήσω να μαγειρεύω, αλλά δεν έχω ιδέα. Εν τω μεταξύ, όταν έχεις πει την προηγούμενη μέρα, πεινάς, αλλά όταν τρως πάνω το στομάχι σου. Κούρασε και το Instagram. Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον πια. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Γράψτε μου εδώ από κάτω αν έχετε κανένα καλό Instagram account να μου προτείνετε να ακολουθήσω. Που να κάνει κάτι διαφορετικό. Έχετε κανένα tip πώς να ξεπεράσεις το hangover? Αν ναι, γράψτε το εδώ από κάτω. Σε μια επόμενη φορά που θα μεθύσω σε 5 χρόνια. Ήταν έτσι πιο ανοιχτά και πυκνά. Έχει ρίξει ό,τι μπάλα και στο βιβλίο υπήρχε εδώ για να είναι ο χώρος του. Δεν έχω συνέλθει. Ξέρετε τι, νιώθω. Αυτό είναι εδώ το πονοκέφαλο που εδώ και είμαι λίγο... Εν τω μεταξύ, δεν ήπια τόσο πολύ χθες. Δηλαδή, πραγματικά δεν ήπια και τόσο πολύ. Απλά, ναι, είχα μάλλον πολύ καιρό να πιω. Μπήκε το ποτό στον οργανισμό μου και έκανε... Είμαι ακόμα στον καναπέ, ευτυχώς ήπια νερό, έχω φάει. Γενικά, κάπως λίγο έχω συνέλθει, το βλέπετε κιόλας, δηλαδή... Είμαι λίγο πιο... Έχει φύγει λίγο το πρίξιμο. Είμαι ακόμα λίγο κουρασμένος. Επέζησα. Η ώρα είναι πια 7 και μισή. Δεν νομίζω ότι θα κάνω κάτι. Δεν νομίζω ότι θα πω εγώ. Θα κάτσω λίγο τώρα να μοντάρω το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν για σήμερα. Να είστε καλά. Να περνάτε πολύ ωραία. Χωρίς ποτό. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Στο επόμενο βίντεο. Bye!